Ξεκίνησε, έρχεται. Έλα, έρχεται η Ευγενία, άντε. Έλα, Ευγενία μου. Έλα, Ευγενία. Συγκεντρωμένη τη βλέπω. Πολύ, πολύ. Εντάξει, πολύ, ναι, καλό είναι μια αυτό. Χαρά, μια χαρά. Τους παρόντες, τους απόντες, κάνα δυο περαστικούς. Όσους ήρθαν για να μείνουν, όσους έφυγαν πριν γίνουν. Τους κοινόχριστους, τους ξένους, τους πολυπροσωπικούς. Λίγο Βάσε, δεν το έχασε το μέτρημα. Ήσουν πάνω στο μέτρο ακριβώς. Ήσουν φανταστική. Και ό,τι ήσουν, ήσουν, ξέχασε το. Τώρα είσαι στο The Voice. Καταρχάς, το όνομά σου πώς είναι? Με λένε Ευγενία. Από τη Σουηδία ήρθες, έτσι κατάξανθη? Όχι, όχι, Ελληνίδα είμαι. Ελληνίδα. Το φυσικό σου είναι αυτό, είσαι μια κούκλα. Αισθανόξανθη είμαι, ναι, εντάξει, τα έχω ανοίξει λίγο. Όχι, απλά το φυσικό σου. Αλλά φαίνεται σαν να είναι το φυσικό σου. Ναι. Για πες μας δύο-τρία πράγματα για σένα. Είμαι Ευγενία. Είμαι 18 χρονών. Μπράβο. Ασχολούμαι με τη φωνητική χρόνια. Κάνω 6 χρόνια φωνητική. Αχα. Είμαι σοπράνο. Ναι. Ναι, κάνω όπερα. Και είναι το πάθος μου. Δεν θα φανταζόμουν ποτέ ότι είσαι 18 χρονών. Ναι. Σε άκουγα 42 στο κεφάλι μου. Ναι, ναι. Γιατί τι έχουν οι 42άρες, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Λίγοι σου παίρνουν για 42. Παιδί μου, αμέσως. Όχι, ίσα-ίσα. Μάλιστα, Ευγενία μου. Το τραγούδι με το κλασικό δεν έχει εντελώς διαφορετική τοποθέτηση. Ναι, καλέ, εννοείται. Γι' αυτό λέω πώς είναι ο φράλος και τραγουδάκι. Σωστά τα ακούσε. Μπορώ να σου πω, Ευγενία, εγώ γιατί δεν γύρισα. Ναι. Γιατί δεν ήταν ότι πολύ ωραία φωνή έχεις, απλά ένιωθα ότι ήσουν πολύ μηχανική. Ότι ένιωθες όλη την ώρα ότι πρέπει να είσαι μέσα στο μέτρο και... Παρά ήσουν πάνω στο μέτρημα. Δηλαδή δεν αφέθηκες, ρε παιδί μου, να το ζήσεις. Είναι ένα τόσο ωραίο τραγούδι με τόσο ωραίους στίχους. Κατάλαβες, θα ήθελα και το περιμένω, δηλαδή, δουλεύοντας τώρα αφού πέρασες και είσαι στην ομάδα του Πάνο Μουζουράκη. Yeah. Θέλω να με εκπλήσεις την επόμενη φορά και να το κάνω. Και να πω, μα τι βλακεία είπα εκείνη την ημέρα. Θα το κάνω και δεν είναι τίποτα βλακεία, είναι όλα... Να είσαι περισσότερο εαυτός σου είναι το βασικό. Ναι, ναι. Δηλαδή, να μην πατάς, να έχεις ένα πρότυπο στο κεφάλι σου, αλλά από εκεί και μετά να είσαι περισσότερο εαυτός σου. Δηλαδή, ό,τι λες στο λαιμό, να είναι αυτά που έχεις ζήσει, που έχεις περάσει, ναι, ναι, που σκέφτεσαι. Τώρα που πέρασα, θα σας εκπλήξω. Παρακαλώ. Ευγενία μου, καταρχάς, σε θαυμάζω και μόνο που πατάς εκεί πάνω στη σκηνή. Εγώ, αν δεν ήμουν καλυμμένος πίσω από μια καρέκλα και στη θέση του άνετου, δεν ξέρω αν θα είχα τα κότσια να κάνω αυτό που κάνεις εσύ και το κάνεις στα 18 σου, έτσι. Εγώ τώρα στα 23 μου, ας πούμε, και φοβάμαι. Ναι. Θέλω να σου πω ότι ήταν εξαιρετική η επιλογή του τραγουδιού. Θέμης Καραμαλατίδης, Γεράσιμος Ευαγγελάτος, έτσι. Θα μπορούσες βέβαια να πεις και κάποιο άλλο του Θέμη για τον Γεράσιμο, μιας και έχουν γράψει το δικό μου τελευταίο δίσκο. Ναι, 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 έτσι. Αλλά είναι φανταστικό τραγούδι και... Και εμένα μου αρέσει πολύ.
Νομίζω ότι έχει δίκιο η Έλενα στο γεγονός ότι παραίσουν τεχνική. Αλλά δεδομένου του άγχους, το κρύο, λούσιμο, όλο αυτό, ότι είναι και τα πρώτα επεισόδια ακόμα και ότι είχες το θάρρος να βγεις, να σταθείς και να μην τρέμει η φωνή σου. Και ακόμα και οι κορώνες σου, οι οποίες πιστεύω ότι ήταν υπερβολικά τραβηγμένες, δεν χρειάζεται να τραβάμε όλα. Θα τα μάθουμε όλα αυτά. Ναι. Τι άλλα τραγούδια λες, λίγο και για τον Πάνο το κάνω αυτό τώρα, για να έχει και μια πληροφορία. Τραγουδάω δηλαδή τα πάντα, ναι. Συγγνώμη που σε διακόψα. Καθόλου. Αυτή τη στιγμή, εντάξει, η βάση μου, όπως καταλάβατε, είναι το κλασικό, γιατί σπουδάζω κλασική μουσική. Mm-hmm. Και λαϊκά έχω πει, και έντεχνα έχω πει, μέχρι και ρεμπέτικα έχω πει. Αλλά εντάξει, από το ύφος μου το καταλάβω. Αλλά εντάξει, δεν είναι κάτι που λέω συχνά, δηλαδή. Αγγλικά. Ένα τραγούδι θα μας έλεγες γενικότερα κατά διάρκεια τη ιστορία. Νόμιζα τώρα και φτιάχτηκα. Πες μας τώρα ένα. Πες μας τώρα ένα. Τώρα ένα έτσι να. Ακαπέλα. Και πες μας και το επίθετο σου, Ευγενία μου. Ονέσουν ντόρμα. Φλες ευγενία. Φλες ευγενία. Ωραία, να βρω ένα. Φλέσα. Φλες ευγενία. Φλέσα, με φύ, με φύ. Παραγωγή. Παπα, φλέσα. Η μητέρα μου είναι από Μάνη, από Αρεόπολη, ο πατέρας μου είναι από Άργος. Α, okay. Πάντως Ελληνίδα είμαι 110. Όχι, όχι, απλά έλεγα μήπως βγούμε συγκινήσεις γι' αυτό, γιατί σε κάθε επεισόδιο πάντα κάποιον βρίσκω. Σε κάτι αυτό με ρωτάει μέσα από πού καταγωγή. Πάντα ρωτάει καταγωγή. Πες το μας, ρε Ευγένεια. Ρίχτω. Να σας πω λίγο, έλα, καμιά λίγο. Ρίξε ένα παπαρόδινα. Λιγουλάκι, ίσα-ίσα. Θέλω να ένα πιλάκι να τους πετάξεις, να μετανιώσουν που δεν γυρίσανε. Όχι, μην τους πεις τίποτα. Ού, δε φρόντες αυσί με την βένε, κλαίτε τη ζήνε τα νεύμα. Να κάνω μια ερώτηση, Ευγενία. Έχεις πιο πολύ άγχος για το μέτρημα της Μποφίου ή για αυτό που είπες τώρα? Εντάξει, τώρα αγχώθηκα λίγο παραπάνω για αυτό, γιατί είναι όπερα. Θέλει. Ναι. Θέλει λίγο ζέσταμα, οπότε. Ναι, εννοείται. Αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευγενία. Κυρία Ευγενία Φλεσά, καλώς ήρθατε. Χάρηκα πάρα πολύ. Στο team πάνω, στους team πανιστές. Δεν ξέρω ποιον είχατε υπόψη σας να πάτε, αλλά χαίρομαι που σας κέρδισα μαχητή. Είναι μερικές. Προσκύνω σκαλοπάτι εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ.